Ένα πρωτοφανές περιστατικό δολιοφθοράς συνέβη πριν λίγες ημέρες, καθώς άγνωστοι ανατείναξαν τον αγωγό υδροδότησης της Αίγινας. Όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες, η δολιοφθορά συνέβη σε απόσταση 300 μέτρων από την παραλία του Πέρανης στη Σαλαμίνα. Ειδικότερα, στις 20 Ιουλίου, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ενημερώθηκε προφορικώς από το Λιμεναρχείο Σαλαμίνας ότι η υπηρεσία τους έγινε αποδέκτης καταγγελίας περί πιθανής χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού σε θαλάσσια περιοχή, που βρίσκεται τμήμα του ήδη ποντισμένου υποθαλάσσιου αγωγού, ενώ η λειτουργία του αγωγού συνεχίζεται κανονικά. Στο πλαίσιο της αυτοψίας, σε απόσταση 300 μέτρων από την ακτή του Πέρανη της Σαλαμίνας, σε βάθος μείον 14 μέτρων, εντοπίστηκε σχετική διάρρηξη της προστασίας του αγωγού και μικρής έκτασης διαρροή νερού στη θάλασσα εξαιτίας της χρήσης εκρηκτικών. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία ήδη από το Σεπτέμβριο του έτους 2021. Επιπλέον βρέθηκε υπόλοιπο υλικού που εικάζεται ότι είναι καλώδιο πυροδότησης, δηλαδή φυτίλι.